Μέρα, χρόνια πολλά. Υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο που θα ήθελες να οδηγήσεις αυτές τις μέρες? Ήθελα να οδηγήσω το καλύτερο. Αν υπάρχει κάποιο καλό αυτοκίνητο, θα ήθελα να το οδηγήσω. Κάποιο καλό, βέβαια, αγωνιστικό, έτσι δεν είναι? Πάντα αγωνιστικό. Ο Γιώργος Μοσχούς ζήτησε να οδηγήσει το καλύτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο που υπάρχει στην Ελλάδα. Εμείς πιστεύουμε ότι το καλύτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο το έχεις εσύ, τόσο λόγω προδιαγραφών που είναι ένα Ford Escort, όσο για το συντηρείς εσύ με τα αδέλφια σου. Δέχεις την πρότασή του? Εφόσον το ζήτησε εσύ, υπάρχει περίπτωση να πω όχι. Welcome, λένε. Δράξω. Welcome, σου λέω. Ευχαριστώ πολύ. Η εντυπώση σου? Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Τελείως διαφορετικά από αυτά που οδηγούσαμε εμείς. Αλλά το πρόβλημά μου ήταν το suspend. Δεν ήξερα αν είχα τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη. Έχει 8 ταχύτητες. Ευτυχώς που ήταν δίπλα μου και μου λέει τι ταχύτητα έχω μέσα. Δεν ήξερα. Σε βοήθησε, αλλά είναι λίγο λάμπρος. Πάρα πολύ. Μου λέει τι ταχύτητα έχω. Πολλές φορές έβαλα και έκτη που φαίνεται, και έκτη και έβδομη, δεν ξέρω. Γιώργο, θα ξανάτρεχες? Όλη με την καρδιά. Νομίζω ότι μόνο του σας πρέπει να μάθει κάποιος αυτό το αυτοκίνητο. Καλή χρονιά λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές τις μέρες πολλοί κόσμος ταξιδεύει. Μία ευχή για τους ανθρώπους της εκπομπής, για τους τηλεθεατές μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι να συνειδητοποιήσει ο κάθε οδηγός ότι πρέπει να είναι δεμένος αυτός και ο διπλανός του, ο συνοδηγός του, και αν έχουν παιδάκια να τα δένουν και αυτά πίσω και να μην πίνουν ποτέ όταν πρόκειται να οδηγήσουν να κάνουν ταξίδι. Πίνεις πριν οδηγήσεις? Εγώ πριν οδηγήσω ποτέ. Μετά, αφού πάω στον προορισμό μου, πίνω λίγο. Μην πίνετε λοιπόν. Σας το λέει ο Γιώργος Μοσχούς, ο καλύτερος Έλληνας οδηγός αγώνων των τελευταίων 25 ετών.